Μία εβδομάδα μετά και τη δεύτερη καταιγίδα και το χωριό Σωτήριο, αν και το νερό υποχώρησε, είναι βουτυγμένο στη λάσπη. Τα προβλήματα που έρχονται κάθε μέρα στην επιφάνεια είναι πολλά, όπως η ταφή ενός 96χρονου, ο οποίος απεβίωσε σήμερα και οι συγγενείς του δεν μπορούν να τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία, αφού η πρόσβαση στο νεκροταφείο είναι αδύνατη. Πέθανε ο αδελφός της μάνας μου. Αύριο ελάτε να γελάσετε. Να γελάσετε. Τι κατάσταση είναι στο νεκροταφείο και πώς θα τον θάψουμε. Πού θα σκάψουμε και πώς θα τον βάλουμε μέσα. Και η εκκλησία σε κακό χάλι είναι. Θα δούμε αύριο. Εικόνες απόλυτης καταστροφής. Όλα τα υπάρχοντα των ανθρώπων βρίσκονται πεταμένα στο δρόμο. Έπιπλα, γεωργικά μηχανήματα, αυτοκίνητα. Έχασαν τα πάντα. Δεύτερη φορά πάλι. Δεύτερη φορά. Εμάς το νερό δεν έφυγε ούτε από την πρώτη. Είχαμε νερό και την πρώτη. Από την πρώτη πλημμύρα. Το σπίτι σε τι κατάσταση βρίσκεται? Μόνο τα πολύ φωτά έχουν σωθεί. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο μέσα. Ελάτε να το δείτε. Στη γωνία εκείνη. Δεύτερη πλημμύρα, αυτά που σώσαμε από την πρώτη είναι για πέταμα. Έχουν μείνει 4 τείχοι. Τίποτε άλλο. Και δεν μπορούμε, το νερό είναι σχεδόν μέχρι το γόνατο, αν δείτε. Βγάλαμε σχετικά τη λάσπη από μέσα όσο μπορούσαμε, αλλά δεν γίνεται, δεν σώζεται τίποτα. Ξανάδατε τέτοια εικόνα? Δεν ξαναείδαμε. Κοντεύω τα 50, δεν ξαναείδαμε τέτοια πράγματα. Αυτά τα πράγματα είναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Μας έχουν κάψει, μας έχουν καταστρέψει. Μας έχουμε πετάξει όλα τα πράγματα πρώτη φορά και δεύτερη φορά ξανά πλημμύρα. Τα έχουμε πετάξει στους δρόμους όλα έξω. Όλα. Ό,τι μας είχαν μείνει από την αρχή, από την πρώτη πλημμύρα, τα πετάξαμε δεύτερη φορά έξω. Αγοράσατε κιόλας κάποια? Αγοράσαμε κάποια μικροπράγματα. Πήγαν χαμένα κι αυτά. Επομένως, όπως μια κουζίνα, ένα πλυντήριο για να πλένουμε τα ρούχα που γεμίζουμε λάσπη. Δεν ξέρω πού θα βγει αυτή η κατάσταση. Τώρα που μένετε? Τώρα μένουμε σε συγγενικά πρόσωπα. Δεν είναι κατοικήσιμο? Όχι, όχι. Μιλάμε για καταστροφές ολικές. Οι περιουσίες μας είναι κάτω, τα χωράφια είναι μετά το ανάχωμα και είναι όλα πνιγμένα σε 7 μέτρα νερό. Και σαν να μην έφτανε η πλημμύρα, υπάρχουν κάτοικοι στο Σωτήριο που δεν έλαβαν ακόμη ούτε την πρώτη αποζημίωση για να μπορέσουν να καθαρίσουν τα σπίτια τους. Αποζημίωση έχετε πάρει? Όχι. Το περισσότερο χωριό δεν έχει πάρει αποζημίωση. Τίποτα, ούτε αυτά τα 6.000. Όχι, όχι. Και δεν είναι μόνο τα 6.000, κάτι και τα πήραμε. Και τι να μας κάνουνε? Το μισό το χωριό είναι απλήρωτο ακόμα. Δεν έχουνε πάρει. Όχι, να φάνε δεν έχουν ο κόσμος. Και δεν έχουν βάλει το μισό το χωριό τα χρήματα. Ούτε την αρρωγή δεν έχουν βάλει. Δεν υπάρχει κρατική βοήθεια πουθενά. Ούτε τα χρήματα για την πρώτη αρρωγή δεν μπήκανε στο γαμπρό μου. Ούτε ένα ευρώ. Ο κύριος Βάκης είναι αγρότης αλλά και πολιτικός μηχανικός. Όπως λέει, το μόνο βέβαιο είναι ότι τα σπίτια θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στατικότητας. Όλο από κάτω είναι βούρκος. Τι θεμέλια έχει αυτό? Έχει 70 πόντους θεμέλια. Είναι σαν μια βάρκα που είναι μέσα στο βούρκο. Είδε τα πατώματα έχουν γίνει λακκούβα. Το θέμα είναι, δεν θα το πει κανείς αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει. Και άμα μου πει ότι δεν είναι στατικό, εντάξει, θα φύγω, δεν φεύγω. Πού θα πάω? Δεν έχει επιλογή? Όχι εγώ. Ο κόσμος. Άντε, εγώ πες ότι έχω μια επιλογή ακόμα. Ο γείτονας δεν έχει τίποτα. Πάνε, νοικιάζουν Βόλο, Λάρισα, τους σμαδάνε κανονικά. 7-8 κατουσάρια ενίκια. Είναι πόλεμος. Τίποτα δεν υπάρχει. Μόνο τα ταβάνια και τα πατώματα προς το παρόν. Γιατί όταν η λάσπη είναι μέχρι το γόνατο και όλο το χειμώνα θα βρέχει, η λάσπη υγροποιείται. Δεν είναι βάρκα το σπίτι. Δεν ξέρουμε αν θα αντέξει. Οι κάτοικοι με δικά τους μέσα προσπαθούν να καθαρίσουν για δεύτερη φορά τα σπίτια τους. Πιστεύουν όμως ότι δεν θα είναι και η τελευταία, αφού με τις πρώτες βροχές η περιοχή είναι επικίνδυνη να ξαναπλημμυρίσει.